Σε βάφτισε να πήγατε ποτέ σας. Σε βάφτισε. Ναι. Μια και δύο φορές. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι η βάφτιση είναι το Α και το Ω για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή, εάν μη βαπτιστείτε εξίδατος και πνεύματος, ουμή εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όταν έστειλε τους μαθητάς του ο Κύριος μας, τους έστειλε και τους είπε, στηρίξατε εις όλον τον κόσμο το Ευαγγέλιο μου και να τους βαπτίζετε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσατε. Ο δε απιστήσας κατακριθήσατε. Δηλαδή έχουμε το βάπτισμα ως είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το βάπτισμα είναι αναγκαίο, διότι ο Κύριος μας είπε ορθά, καθαρά, ότι δεν εισέρχεσαι στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν βαπτιστείς εξίδατος και πνεύματος. Το βάπτισμα έχει δύο σημεία, το ένα ορατό και το άλλο αόρατο. Το ορατό είναι το νερό, είναι το λαδάκι, είναι ο νουνός, η νουνά, είναι οι ευχές, όλα ορατά είναι αυτά. Το αόρατο είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος η οποία αγιάζει το νερό. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αόρατη, δεν τη βλέπουμε και έρχεται και κατεβαίνει μέσα στο νεράκι και γίνεται το νερό εκείνο καθαρτήριο, λέγει, ψυχής και σώματος. Καθαρίζει η ψυχή από το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο είχε ο Αδάμ, ο οποίος σε κάθεσε, λέγει, απέναντι του Παραδείσου και θρυνούσε τη γύμνωσή του που είχε. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι έπαθες, του λέει τώρα. Όταν ήσουν μέσα στον Παράδεισο δεν μπορούσε να χάσεις τον Θεό. Τώρα γιατί, τι κλαίεις. Εκεί τον αγαπούσες τώρα, ποιο θα αγαπήσεις. Εκάθεσε ένα δάμα πέραντι του Παραδείσου και την ιδία γύμνωση θρηνών οδύρετο. Οδύρετο. Δεν είναι οδυρμός, είναι κλάμα φοβερό. Και αυτό είχε ο Αδάμ όταν εκάθεσε απέναντι του Παραδείσου και έλεγε οποία πονηρά απάτη με πάτη κατέλαβε και με ανήκησε, λέγει, και πετάχτηκα εις αυτήν την παγίδα που μου έστησε ο διάβολος. Ουκέτη σου θα χαρώ την μεγάλη σου αγάπη που μου είχε, λέει. Τώρα τι θα κάνω. Δεν θα γερτώ της δικής σου ευφροσύνης και της χαράς. Και το επόμενο βήμα είναι να απέλθω εις την γη εξής ελήφθη. Θα πέσω εις τη γη, λέγει, που με έπιασε από τη γη και με έκανε πλάσμα ο Θεός. Και λέγει, Κύριε, λέει, ελέησόν με τον παραπεπτοκότα που έπεσα. Είμαι ο ταλέπορος, λέγει, τι έπαθα. Μία εντολή βαρεύει, λέει, και των αγαθών πάντων εστέριμε. Με μία παράβαση, λέγει, έχασα όλα τα καλά που είχα. Δεν θέλει πολλές αμαρτίες ο Θεός. Και μία όταν κάνεις,
είσαι σαν να έκανες όλες τις αμαρτίες. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ να είμαστε προσεκτικοί, διότι έχουμε εκείνο το ερώτημα το μεγάλο. Για μία αμαρτία, λέγει, να υποφέρεις αιώνια. Θα υποφέρεις αιώνια, βέβαια. Διότι ο Θεός πάει την υπομονή που έχει και νομίζουμε ότι η αγαθοσύνη Του είναι μόνη. Η αγαθοσύνη Του συντροφεύεται με την αυστηρότητα Του. Και ερχόμεθα τώρα πώς θα γίνει η βάπτιση. Το πρώτο το οποίο διατάζουν οι κανόνες της Εκκλησίας είναι να διαβαστούν όλες οι ευχές. Όλες οι ευχές. Καθαρά να ακούει ο κόσμος για να μπορέσει να σωθεί. Μου έτυχε, επειδή η βάπτιση έχει τρεις εξορκισμούς μέσα, αυτούς που διαβάζουμε τώρα, στα άρρωστα τα παιδιά, υπάρχει μέσα στη βάπτιση τρεις εξορκισμοί. Οπότε μιλούσα κάποτε με έναν συνάδελφο και τι μου είπε. Εγώ, λέγει, δεν τους διαβάζω τους εξορκισμούς. Γιατί, του λέω, να λέγω στο παιδί να εξορκίζεσαι, φύγε σατανά. Μα είναι το παιδί που τα λες, του λέω, ή το διάβολο που είναι μέσα στο παιδί. Πρώτα-πρώτα, λοιπόν, όλες οι ευχές καθαρές, λέγει ο Άγιος Κοσμάς, να τις ακούει ο κόσμος για να σωθεί, λέει. Από τις ευχές μετά ερχόμεθα σε ένα σημείο το οποίο ο ιερεύς καλεί τον ανάδοχο και του λέγει, αποτάσσεσαι το σατανά και τις έργες αυτού, τις αγγέλες αυτού και τη λατρεία αυτού και την πομπή αυτού. Και απαντά ο ανάδοχος στην θέση του παιδιού, ναι ή όχι. Διότι μπορεί να έχει έναν ο οποίος δεν πιστεύει και να πει, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, και γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ενώ σου απαντά ο ανάδοχος, απαντά το μωρό το ίδιο, διότι ο νήπιο βαπτισμός είναι από τους πρώτους αιώνας του χριστιανισμού. Από τον πρώτο αιώνα ευασίλευε πάντοτε ο νήπιο βαπτισμός. Αποτάσσεσαι λοιπόν το σατανά και τις αγγέλες αυτού. Οι άγγελοι του διαβόλου ποιοι είναι? Πρώτα πρώτα είναι η υποτακτική του που έχει στην κόλαση. Εις τούτον τον κόσμο όμως έχει αγγέλους δικούς του. Ποιοι είναι? Κάθε ένας ο οποίος βλασφημεί, ο οποίος ασφρολογεί, ο οποίος αμαρτάνει, ο οποίος κυλίεται μες στην αμαρτία, είναι άγγελος του διαβόλου. Και της αγγέλης αυτού, λέγει. Και φεύγουμε και φτάνουμε εις την πομπή του διαβόλου και εις τους μάγους. Πομπή του διαβόλου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο σημερινός καρνάβαλος, ο οποίος ακριβώς κρατάει από τόπο σε τόπο και είναι τόσο φοβερό τούτο το αμάρτημα, τόσο φοβερό που δεν ξέρω αν ο Παναγαθός Θεός θα μας αντέξει μόνον από αυτό. Μόνον από αυτό. Διότι έρχονται μέρες νηστείας και εκεί βλέπεις και γίνονται όλο το αντίθετο. Θα σας αποκαλύψω και έναν πολύ φοβερό, ότι τις ημέρες του καρναβάλου και μετά, λέει, αυτοί οι οποίοι κάνουν τις εκτρώσεις έχουν σωρία εκτρώσεων μετά από τον καρναβάλο. Και έναν άλλο πιο φοβερό, ότι κάτω από τη μουτσούνα που φορούν, από εκείνη τη μάσκα, κρύβεται ένα πλάσμα δικό τους. Και ο αδερφός έπιασε την αδερφή. Και όταν έφυγε η μουτσούνα, κοιτάζει την αδερφή του
και ο ίδιος έπεσε στο αμάρτημα αυτού του μεγάλου. Τις αγγέλες αυτού και τη λατρεία αυτού. Η λατρεία του διαβόλου ποια είναι? Όλα αυτά τα μάγια τα οποία κάνει ο διάβολος. Λατρεία του διαβόλου είναι. Τις αγγέλες αυτού και τη λατρεία αυτού και την πομπή αυτού. Και έπειτα λέγει να φυσήξει τρεις φορές στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να φτύσει τρεις φορές. Εκείνο το φύσιμα είναι αόρατο. Το αόρατο είναι και το σημείο το οποίο επιβουλεύεται ο διάβολος και είναι αόρατος. Αόρατο είναι το φύσιμά μας, αόρατος είναι ο διάβολος. Και έχει εκείνο το δονομικό το οποίο λέγει πάταλι πατάλι σε κρούντι. Δηλαδή το αόρατο πολεμά τον αόρατο. Και εμείς μέσα μας έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος διότι κοινωνούμε και εκείνο το φύσιμα που έχουμε είναι το όπλο το φοβερό εναντίον του διαβόλου. Και του φτύνουμε τρεις φορές, λέγει, του διαβόλου, έμπτυσον αυτό. Φύσισον και έμπτυσον αυτό. Και το πτύσιμο το οποίο κάνουμε είναι ότι δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Καμία, ουδεμία σχέση. Τελειώνει ως εδώ η κατήχηση. Τώρα πηγαίνουμε στη βάφτιση. Στη βάφτιση γίνεται καθαρή η προσπάθεια και οι ευχές της Εκκλησίας να προσελκύσουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στο νερό το οποίο θα βάλουμε το παιδάκι. Αφού γίνει και αυτό, και αγιάζεται το νερό, τότε ο ιερεύς παίρνει το παιδάκι και το βάζει μέσα στο νερό τρεις φορές και θα προσπαθήσει ο ιερεύς αυτό το παιδάκι να μην μείνει στεχνό ούτε ίσα με του ψήλου μάτι, λέγει ο Άγιος Κόσμος. Διότι από εκεί μπορεί να μπει ο Σατανάς. Και πρέπει το νερό να είναι τόσο, ώστε να βυθίζεται το μωρό μέσα, αλλά εγώ, με τη χάρη του Θεού, ποτέ μου δεν έβαλα το κεφαλάκι του μωρού μου στο νερό. Διότι μπορεί να πάει μια σταγόνα μέσα στον λάριγγα του μωρού, μέσα στον ισοφάγο και να έχουμε άλλα. Πιάνω από το νεράκι και βάζω πάνω στο κεφαλάκι του μωρού 2, 3, 4, 5, 6 φορές, ώστε να βεβαιωθώ ότι έχει βραχή παντού. Αφού το βγάλουμε από το νερό, το παιδάκι, τότε αμέσως γίνεται ένα δεύτερο μυστήριο που ονομάζεται χρίσμα. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι 7. Έναν από τα 7 μυστήρια είναι και αυτό, το χρίσμα. Το χρίσμα είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος η οποία ακριβώς έρχεται και μπαίνει μέσα στο μωρό. Και αυτό το έλαιον το αγιασμένο που ονομάζεται χρίσμα είναι από την αρχή της Ορθοδοξίας, δηλαδή από το Πατριαρχείο. Παίρνουν όλες οι εκκλησίες, διότι είναι αδύνατο να μεταφέρονται οι ιερείς από τόπο σε τόπο και από χώρα σε χώρα και έτσι παίρνουν από αυτό το αγιασμένο το μύρο το οποίο γίνεται στην βασιλίδα των πόλεων στο Πατριαρχείο και είναι ένα ειδικό μυστήριο το οποίο γίνεται με ειδικές ευχές και με ειδική τάξη. Σε εκείνη την τάξη όλη βάζει η Εκκλησία μας μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι, βάζει λάδι και 40 ειδών
μυρωδικά που συμβολίζουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάτω από το καζάνι εκείνο μπαίνουν εικόνες οι οποίες εφθάρισαν στο παρελθόν και δεν μπορούμε να τις πετάξουμε και τις βάζουμε από κάτω από το καζάνι εκείνο, καίγεται και γίνεται αυτό το μύρο, αγιασμένο μύρο. Και από εκεί παίρνουν όλες οι εκκλησίες απανταχού της Οικουμένης, όλες οι εκκλησίες και γίνεται το χρήσμα στα παιδάκια τα οποία βαπτίζονται. Προτού βάλουμε το νερό, το παιδάκι μέσα στο νερό, το χρύουμε με λάδι, αγιασμένο λάδι, το οποίο το βάζουμε μέσα στο χέρι του νουνού και να προσέξουμε να μην βαπτίζουμε αγόρια και κορίτσια. Όχι το αγοράκι και το κοριτσάκι ένας νουνός, διότι είναι πατέρας εκείνη τη στιγμή και τα δύο παιδιά είναι αδερφάκια. Γι' αυτό ή αγόρια θα βαπτίσεις ή κοριτσάκια θα βαπτίσεις. Δεν μπορεί να βαπτίσεις αγόρι και κορίτσι, διότι αυτά τώρα όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν είμαι θα βέβαιη ότι αυτά θα μείνουν αγνά και καθαρά. Μπορεί στο δρόμο να βρεθεί ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι, τα οποία βάφτισε ένας νουνός. Οπότε είναι αδέρφια αυτά. Και τότε απαγορεύεται. Έπειτα δεν μπορεί το ανδρόγυνο να βάλει λάδι στο μωρό, διότι το ανδρόγυνο την ίδια στιγμή ενώνεται και στο μυστήριο το ανδρόγυνο. Γίνονται δύο κουμπάρια δηλαδή. Κουμπάρος με την κουμπάρα και ανδρόγυνο, άντρας με τη γυναίκα. Δεν γίνεται αυτό. Ή ο άντρας θα βαφτίσει το μωρό, ή η γυναίκα του θα βαφτίσει το μωρό. Όχι και οι δυο. Και τούτο ακριβώς γίνεται διότι θέλουμε να αποφύγουμε αυτήν την συγγένεια την οποία δίδει έπειτα η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το λαδάκι το οποίο αγιάζεται ενώνει και τα δύο τα πρόσωπα, δηλαδή τον άντρα και τη γυναίκα με το μυστήριο και απαγορεύεται. Το λάδι γιατί το βάζουμε όμως στο μωρό. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας τα επήρε η Εκκλησία μας από τους ειδωλολάτρες. Οι ειδωλολάτρες όταν έμπαινα μέσα στο στάδιο για να παλέψουν, πρώτα-πρώτα απαγορευόταν η παρουσία γυναικών, γιατί όταν επάλευαν ήσαν ολόγυμνοι, ολόγυμνοι. Και τους άλυπαν με λάδι για να γλιστρά ο ένας με τον άλλον και να μην μπορεί εύκολα να νικήσει ο ένας τον άλλον. Αυτό το λαδάκι το πήραν η Εκκλησία μας και αλείβει το μωράκι προτού μπει στο νερό. Και του λέγει τώρα έχεις να παλέψεις με τον διάβολο και να γλιστρά να φεύγεις, να μην μένεις μέσα στις παγίδες του. Και αυτό το λαδάκι να έχει τη σημασία του που μπαίνει. Φεύγουμε από εκεί και βγαίνουμε έξω από το νερό, πλέον βαπτισμένοι με το Άγιο Χρήσμα και δυστυχώς τώρα αυτοί οι οποίοι πουλούν αυτά τα μορουδιακά τα φορεματάκια τα κάνουνε μαύρα. Μαύρα. Απαγορεύεται, διότι το μωρό είναι ένας άγγελος. Βγαίνει από το νερό και μόνο τα άσπρα φορέματα φοράει, όχι τα μαύρα. Αλλά ο κόσμος πηγαίνει και λέει, εφόσον είναι αγοράκι, λέει, θα το βάλουμε και μαύρα παντελονάκια και μαύρα σακάκια κτλ. Απαγορεύεται. Διότι το μαύρο δεν συμβολίζει την αγνότητα. Η αγνότητα συμβολίζεται με το λευκό. Το λευκό το φόρεμα στην νύφη. Γιατί φοράει νύφη, λευκό φόρεμα. Νύφη τώρα, αν υπάρχει νύφη. Αλλά είναι τούτο το θέμα του μυστηρίου του γάμου, θα το πούμε μια άλλη φορά. Διότι είναι και αυτό ένα σημείο πολύ μεγάλο, το οποίο προέρχονται και οι μαγείες από το γάμο και από τη βάφτιση.
να προσέχουμε και από τη βάφτιση, διότι μπορεί να έρθει ένας μάγος, μια μάγισσα από εκεί, συνήθως μάγισσα, όχι άντρα, συνήθως γυναίκες κάνουν αυτές τις μαγείες και μπορεί να πάρει κάτι από εκείνη τη βάφτιση και με αυτό να κάνει μαγείες. Θα προσέχουμε πολύ όσο το δυνατόν, πάρα πολύ, να μην αφήνουμε το Άγιο Μύρο μόνο του. Δηλαδή το δοχείο που έχει το Άγιο Μύρο να μην το αφήνουμε μόνο του, γιατί παραμονεύουν οι μάγισσες και τη στιγμή που θα γυρίσει ο ιερεύς από την άλλη μεριά βουτάει και παίρνει αυτό και το βάζει σε παμπακάκι και κάνει μάγια στα παιδιά. Φοβερά πράγματα, τα οποία ποιος τα σκέφτεται, ποιος μπορεί να προφυλαχθεί από αυτά όταν δεν τα γνωρίζει. Όπως στο γάμο, επί παραδείγματι, δεν μπορεί να αφήνεις τα κουφέτα του γάμου που μπαίνει το Ιερό Ευαγγέλιο από πάνω, μπαίνουν όλα τα αγιασμένα και παίρνουν αυτά τα κουφέτα και κάνουν μάγια, δένουν το ανδρόγυνο, διαλύουν το ανδρόγυνο, στυρώνουν το ανδρόγυνο, να μην γεννήσει παιδιά, να διαλυθεί και ούτω καθεξής. Αφού τελειώσει και αυτό, έχουν εκείνα τα οποία λένε ενθύμια. Εκείνα τα ενθύμια είναι στα βουλάκια, είναι εικόνες κτλ. Απαγορεύεται αυστηρός προπάντων το σταυρουλάκι είναι εκείνο να το βάλεις στους επισκέπτες που έρχονται, διότι το πετάνε και το πατούμενοι στους δρόμους. Όπως στα πανηγύρια τα οποία βάζουν την εικόνα του Αγίου που εορτάζει και μετά τα βλέπεις πεταμένα στους δρόμους και τα πατούν και είναι βεβήλωσης, είναι αμάρτημα. Τώρα έρχεται το ερώτημα, μετά από τη βάφτιση, πότε πρέπει να πάρει και τη Θεία Κοινωνία το μωρό. Αν είναι Κυριακή, μπορεί ο ιερεύς κάλλιστα να αφήσει Θεία Κοινωνία, να μην την κοινωνήσει όλη, να αφήσει λίγο για να το κοινωνήσει αμέσως μετά τη βάφτιση. Οπότε το παίρνει τρία μυστήρια, βάφτιση, χρίσμα και Θεία Κοινωνία. Και αυτό το μωρό πλέον είναι γεμάτο με χάριν του Θεού και τρώει και κοιμάται και δεν ανησυχεί κανένα στο σπίτι. Από την άλλη μεριά απέναντίας όταν δεν βαπτιστεί το μωρό είναι όλο κλαίει, όλο φωνάζει, όλο είναι ανήσυχο, όχι το μωρό, αλλά ο διάβολος ο οποίος ακριβώς παρενοχλεί. Βγαίνει το μωρό λοιπόν έξω με τρία μυστήρια, αν δεν έχει όμως Θεία Κοινωνία, την πρώτη Θεία Κοινωνία που θα κοινωνήσει είναι αμέσως η επόμενη Θεία Λειτουργία. Να το πάρει ο νουνός, η νουνά, λένε ποιος να το κοινωνήσει. Οποιοςδήποτε μπορεί να το κοινωνήσει. Μπορεί ο νουνός να είναι από μακριά, θα τον περιμένει να έρθει να κοινωνήσει το μωρό. Να το κοινωνήσει και ο πατέρας, να το κοινωνήσει και η μητέρα, να το κοινωνήσει και ο αδερφός, να το κοινωνήσει και ο ανιψός, να το κοινωνήσει και ο νουνός, να το κοινωνήσει οποιοδήποτε. Δεν είναι αμάρτημα δηλαδή να περιμένω να έβρω τον νουνό για να κοινωνήσει το μωρό. Και έτσι πηγαίνει το μωρό βαπτισμένο πλέον και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, κανένας φόβος, διότι τώρα όπως είναι τα μέσα με αεροπλάνα, με αυτοκίνητα, με τρένα, με πλοία κτλ. Όλες οι μεταφορές γίνονται, αλλά ποτέ αβάφτιστο μωρό να μην μετακινείται, διότι δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί. Και αν φύγει ένα μωρό αβάφτιστο, είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, σου συμφέρει, λέγει, να πάρεις το μαχαίρι και να κατασφάξεις 100 άτομα βαφτισμένα παρά να φύγει ένα μωρό αβάφτιστο. Αυτά είναι εκείνα τα οποία πρέπει να προσέχουμε με παιδάκια μου, τα έχουμε πει όλα και τώρα απομένει να τα εφαρμόσουμε, να παρακαλούμε τον Θεό να τα εφαρμόσουμε. Και τελειώσαμε για σήμερα το κήρυγμά μας και όποιος έπιασε, έπιασε.